Ένας μικρός παράδεισος αναδύεται μόλις 12 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ηρακλείου, ανάμεσα στο Αρχανιώτικο Φαράγγι στα δυτικά και στην έφορη κοιλάδα των Αρχανών στα ανατολικά. Ποιος είναι αυτός? Μα το Φουρνί φυσικά. Το δάσος Φουρνί είναι ένα μικρό τεχνητό δασάκι, το οποίο βρίσκεται στο λόφο Κεφάλα, δίπλα στο χωριό κάτω Αρχάνες. Το όνομά του το πήρε από το ομώνυμο προμηνοϊκό νεκροταφείο που βρέθηκε στη νότια πλευρά του λόφου και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα του Νοτίου Αιγαίου. Στο λόφο του Φουρνιού έχει διαμορφωθεί ένα πολύ όμορφο δασάκι με πάγκους και τραπέζια. Παρόλο που είναι τεχνητό, είναι πραγματικά πανέμορφο και αξίζει να κάνει κάποιος μια εκδρομή ως εκεί. Έχουν φυτευτεί πολλά πεύκα και κυπαρίσια που ξεπροβάλλουν ανάμεσα από τους λίους βράχους του λόφου. Το δασάκι στο Φουρνί είναι ιδανικό για πεζοπορία, ενώ οι πολλές διαδρομές του το έχουν κάνει αγαπητό και σε ποδηλάτες. Στο Φουρνί υπάρχει ένα μικρό πέτρινο θεατράκι, από όπου η θέα στις απέναντι Αρχάνες μέχρι και την Ισοντία είναι εκπληκτική. Λίγο παραπέρα από το θεατράκι βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του προμηνοϊκού νεκροταφείου, το οποίο μάλιστα αποτελεί το μεγαλύτερο προϊστορικό νεκροταφείο του Αιγαίου. Στο Φουρνί, μέχρι και σήμερα, εξακολουθούν να γίνονται ανασκαφές, οι οποίες φέρνουν στην επιφάνεια σημαντικότατα ευρήματα. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν μαρτυρούν ότι οι αρχαίες Αρχάνες είχαν σχέσεις με το Αιγαίο, την Αίγυπτο και την Ανατολή. Το σημαντικότερο ίσως εύρημα είναι η ασύλληπτη σαρκοφάγος της Βασίλισσας, όπου βρέθηκαν αμύθιτης αξίας κοσμήματα, περισσότερα από 140, και άλλα αντικείμενα που θα έπαιρνε μαζί της στον άλλο κόσμο, αλλά και υπολείμματα από τη θυσία ενός βοδιού και ενός αλόγου. Πολλά από τα ευρήματα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αρχανών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.